Ωραία. Και πώς νιώθεις? Ωραία. Πάντα νιώθεις ωραία στα αεροδρόμια. Ναι. Κάτι έχει. Γιατί είναι η προσμονή του. Πάω εκεί, ρε παιδί μου, για να ξέρω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω τίποτα τι είναι, παιδί μου. Το άγνωστο πάω. Έτσι. Τι θα τους πεις εκεί? Τι θα τους πεις εκεί? Τι θα τους πω? Έχω 10 χρόνια να τους δω. Οπότε ναι. Νομίζω στο αεροπλάνο, επειδή θα έχω πολύ χρόνο, θα κάνω μια μικρή αναδρομή. Τι έχω κάνει αυτά τα 10 χρόνια που έλειψα και έχω να τους δω. Ναι, ήταν παρέα τότε στην Ινδία. Στην Ινδία? Τους γνώρισα όλους. Ναι. Εντάξει, σε 10 χρόνια έχεις να τους πεις πολλά νέα, ρε παιδί. Έχω μεγάλη αναδρομή να κάνω, ναι. Έχω. Και να τους πεις και νέα, δηλαδή πράγματα έχουν αλλάξει σε 10 χρόνια. Ναι, και αυτοί θα έχουν να μου πούνε. Και αυτοί. Ναι. Και έχεις να τους πεις και ένα μεγάλο νέο κιόλας. Πολύ μεγάλο νέο. Τι θες να τους πω? Όχι εγώ τι θέλω. Για την επίτηδη γη. Έχεις να μπορεί τους να το ξέρουν και να μου πούνε αυτοί διάφορα, ξέρεις. Μπορεί, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Σίγουρα αυτό είναι πολύ πιο διαδεδομένο στην Αμερική. Αλλά... τι σημαίνει ότι... μου σου πούνε, ξέρω εγώ, μαλακίες. Καταλαβαίνεις, σου πω. Και δεν είχα προετοιμαστεί γι' αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί καν. Μου είχες πει, αλλά δεν το είχα σκεφτεί καν. Ναι. Ναι. Ποιο? Δεν πρόλαβα. Για ποιο πράγμα? Να σκεφτώ τι θέλω να σου πω γι' αυτό. Α, τι να σκεφτείς. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς κάτι. Αυτό τι σου κάνει εσένα? Πώς σε επηρεάζει, δεν σε επηρεάζει? Έχει κάτι να σου πει σαν πληροφορία? Είναι σημαντικό, δεν είναι, ξέρω εγώ. Είναι σημαντικό, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό ψέμα. Και επειδή αυτό με κάνει να νιώθω ότι πρέπει να πιστεύεις τίποτα από τι σου λένε. Κανένα βιβλίο, κανένα authority, αυτό βασικά. Και να μην είσαι ανοιχτός στα πάντα. Ναι. Και να τελικά να πας μέσα σου και να εμπιστεύεσαι το δικό σου ένστικτο και feeling. Και για πολλά, δεν μόνο για την παιδί, γι' αυτό είναι για πολλά πράγματα. Okay. Αυτό αρκεί δηλαδή, ναι. αυτό και μόνο ρε παιδί μου αρκεί. Ναι. Σου απελευθερώνει λίγο τη σκέψη, δεν είναι? Βέβαια. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσεις ότι κατά πάση πιθανότητα αυτό το πράγμα... Και αναρωτιέσαι για πόσο άλλα πράγματα έχουμε πιστέψει. Δηλαδή, είναι αυτό που σου λένε και επειδή κάνω γιόγκα και που σου λένε και ο Κρισναμούρτι. Ξέρεις, πώς να το πω, άφησε όλα τα πιστεύω σου. Όλες τις πεποίθησεις σου. Όλο το... αυτά που έχεις τιμωρήσει και εσύ ο ίδιος, έτσι, όχι αυτά που σου έχουν πει. Αυτά που πιστεύεις βαθιά. Άμα μπορείς να τα αφήσεις όλα πίσω. Είσαι σε καλό δρόμο, Είσαι σε καλό δρόμο, άμα μπορείς να τα αφήσεις όλα. Εκεί. Σαν παιδί. Γίνε σαν παιδί. Ανοιχτός. Και ελαφρύς, δεν και είναι. Και ελαφρύς. Σου φεύγει πολύ βάρος, παιδί μου. Αυτό συνειδητοποίησα. Για ένα πολύ μεγάλο βάρος, ξέρεις, της, πώς να σου πω, όλης αυτής της αμηχανίας, ας πούμε, της απογοήτευσης, το ότι είμαστε μικροί ασήμαντοι, ας πούμε, και τέτοια, οπότε δεν παίζει ρόλο τι σκέφτομαι, ας πούμε, τι σκέφτεσαι εσύ, τι σκέφτονται όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι μεγάλο βάρος, ας πούμε, που σου φεύγει. Και μπορεί από αυτό να πηγάζουν και πολλά άλλα. Δηλαδή... είναι ασύλληπτο πάντως. Ασύλληπτο.
για το ψέμα, έτσι. Τώρα για το ίδιο το... του Flat Earth. Είναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Εκεί να δεις πως το ανοίγεις. Εκεί, νομίζω είναι και η διαφορά. Δηλαδή, το μυαλό μας ζητάει αποδείξεις. Ωραία. Ζητάει αποδείξεις. Πώς, λόγους, αιτίες κτλ. Αυτό είναι η εκλογήκευση που κάνουμε. Το θέμα είναι όμως αυτό, εάν μέσα σου το νιώθεις αυτό, αληθινό. Αυτό ακριβώς. Για τα πάντα, έτσι. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αυτή την εποχή, να μην πάει στον εαυτό μας. Και να ζητάμε εκεί. Γιατί μας το λέει, we feel, we can feel, μέσα μας. Οπότε, για μένα αυτό έχει περισσότερη σημασία, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα το νιώθεις αλήθεια ή όχι, αν το νιώθεις αυτό αληθινό ή όχι, ξέρεις. Αν αυτό σε κάνει κάπως να νιώθεις. Με κάνει κάπως, αλλά δεν μπορώ να... γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνεις τι νιώθεις, έτσι. Όχι. Μου είναι πιο έντονο γιατί μπερδεύεται ο νους ότι... με την καρδιά. Ναι, αυτό. Είναι. Πιο εύκολο μου είναι να είμαι σίγουρη ότι μου έχουν πει ψέμα, δηλαδή δεν είναι πλέον credible. Πώς το λένε το credible? Όλοι αυτοί πλέον εδώ και χρόνια δεν είναι credible. Οπότε ό,τι και να μου πούνε. Αξιόπιστοι. Και κανένας να μην είναι, ούτε εσύ ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι επειδή μου το πες εσύ να σε πιστέψω. Ακριβώς. Και επειδή σε εκτιμάω και σέβομαι τις απόψεις σου γενικά, μου λες αυτό και. No credible. Όλη η καρδιά μας να είναι credible. Οπότε να, αλλά... Θα δω τώρα από το αεροπλάνο. Θα κοιτάω τον ορίζοντα. Να σου πω τρία πράγματα, τα πιο απλά, okay, που μπορείς να θυμάσαι, έτσι, σαν αποδείξεις του νου, έτσι. Της καρδιάς είναι θέμα του καθενός, αλλά αποδείξεις του νου που μπορείς να δεις εσύ ή να μοιράσεις σε κάποιον άλλον, να του πεις τσεκαρέ αυτό ας πούμε, είναι ότι πρώτον είναι τρία πράγματα. Εγώ τα λέω the bulletproof constant, δηλαδή είναι η αλεξίσφαιρη σταθερά. Okay. Αλεξίσφαιρη με την έννοια ότι με αυτά τα τρία πράγματα δεν μπορείς να αποδείξεις την υδρογειοσφαίρα. Το πρώτο είναι το νερό, το επίπεδο του νερού, έτσι, όπως και να το γυρίσεις. Δεν υπάρχει καμπυλότητα εννοείς. Ναι, στην επιφάνεια, έτσι, όχι το σχήμα του. Mm-hmm. Το σχήμα θα πάρει το σχήμα του δοχείου, πάντοτε, έτσι. Το πάνω μέρος όμως θα είναι πάντοτε επίπεδο. Και εκεί βασίζεται και όλη μας η γνώση όσον αφορά στο πώς χτίζουμε κατασκευές και τέτοια, έτσι, με βάση το επίπεδο του νερού. Σωστά, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό χρησιμοποιούμε. Από ξαπανέκαθεν. Σημείο μηδέν. Σημείο μηδέν. Τέλος. Οπότε, ό,τι και να γυρίσεις, έτσι, ooh, από εκεί αποκτάμε και τις μοίρες. Καταλάβες, σου λέει 45 μοίρες κλίση. 45 μοίρες σε σχέση με τι? Με το επίπεδο του νερού, οριζόντιο, κάθετο, και όλα ανάμεσα. Οπότε, ό,τι και να κάνεις, πάντοτε το νερό στην επιφάνεια του θα είναι επίπεδο. Άρα, για, αν αυτό συμβαίνει, σύμφωνα λοιπόν με τις ιδιότητες του νερού, εάν το 75%, 70, 75, δεν θυμάμαι ποιο είναι το νούμερο, δεν παίζει ρόλο, πάντως είναι πάνω από 70. Αν το 70% της επιφάνειας της γης είναι νερό, πώς μπορεί αυτό το σχήμα να είναι σφαιρικό, καταλαβες? Είναι πολύ απλή αναλογία και ο νους την καταλαβαίνει νομίζω αρκετά εύκολα. Yes. Ωραία. Ένα είναι αυτό, το επίπεδο δεν αλλάζει. Το άλλο είναι ο ορίζοντας. Όχι μόνο από σένα και προς τα έξω, δεν μπορείς να δεις καπύλη, αλλά και από τα αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή,
από σένα και προς τα έξω, mm-hmm. βλέπεις γύρω στα 5 με 6 χιλιόμετρα. Okay. Ωραία. Αριστερά με δεξιά όμως, μπορεί να δεις 80. Αν λοιπόν το αριστερά σου σε μια παραλία, πούμε, έτσι, και κοιτάς, μου στο βάτος μια ακτή. Ωραία. Και πιάνεις το μεορίζοντα του νερού από εκεί. Μέχρι την άλλη μεριά, στα δεξιά σου, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι 80, 100 χιλιόμετρα, 60. Εντάξει, θα έπρεπε και εκεί να βλέπεις καμπύλη. Δεν βλέπεις. Οπότε, το νερό, η καμπυλότητα που δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε, έχουμε τα νούμερα, αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Και τρίτον είναι ότι ο ορίζοντας, πάλι, δηλαδή είναι, ουσιαστικά είναι τρία πράγματα που καταλήγουν σε ένα. Είναι η γραμμή αυτή του ορίζοντα, που είναι το επίπεδο του νερού, η καμπυλότητα που δεν υπάρχει και ότι ο ορίζοντας, όσο ψηλά κι αν πάμε, είτε είμαστε στην παραλία, είτε είμαστε στο κτίριο, είτε είμαστε στον ουρανό επάνω, όλος περιέργως, ο ορίζοντας πάντοτε βρίσκεται στο ύψος των ματιών μας. Κατάλαβες, δεν είναι ποτέ κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα που θα ανέβεις στο αεροπλάνο, ναι, 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 ας πούμε, και κοιτάξεις προς τα έξω, το που απογειώνεται, θα τον δεις είναι στο επίπεδο του ματιού σου. Αν πάρεις και μια φωτογραφία, θα την καταλάβεις. Όταν πηγαίνει πάνω και φτάσει στο ύψος που ταξιδεύει, θα είναι παράλληλο με το έδαφος. Αν κοιτάξεις πάλι τον ορίζοντα, είναι πάλι στο ύψος του ματιού σου. Ναι, αλλά εσύ είσαι 10 χιλιόμετρα σε ύψος, καταλαβες. Από 0 μέχρι 10 χιλιόμετρα και ο ορίζοντας είναι πάλι στο ύψος του ματιού σου, οπότε πάλι δεν βγαίνει το σχήμα, το σφαιρικό, καταλαβες. Yeah. Και με αυτές τις πολύ απλές παρατηρήσεις, μπορείς πανεύκολα να τις χρησιμοποιήσεις. Γιατί οι πολιτισμοί τώρα, τι έχουνε, δεν... Όλο αυτό συνέβαινε μέχρι και πριν 500 χρόνια πριν. Μόνο. Και δηλαδή, ενώ μέχρι και πριν 500 χρόνια, εντάξει, όλοι γνωρίζαμε ότι είναι πλάτο. Επίπεδο, ναι. Δηλαδή, το ηλιοκεντρικό μοντέλο, ενώ υπήρχε παλιά σαν θεωρία, τα τελευταία 500 χρόνια μόνο το έχουν προωθήσει τόσο πολύ, ας πούμε. Δηλαδή, είναι πολύ καινούριο σε σχέση με το γεωκεντρικό μοντέλο. Και φαντάσου... κάποια στιγμή, φαντάσου ότι ήταν όλα τα αρχαία, ας πούμε, και μεγαλυτικές κατασκευές, πυραμίδες, τα ημερολόγια των Μίνκας, ο Αστρολάβος φτιάχτηκε στην Ελλάδα, Οργανισμός των Αντικειμένων φτιάχτηκε στην Ελλάδα, οι προϋπολογιστές. Αυτοί βασίστηκαν όλοι στο γεωκεντρικό μοντέλο. Μεγάλη επανάσταση. Αμάτω, ναι. Δηλαδή, λέει ο άλλος, ας πούμε, ωραία, ξέρεις, οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Ωραία, και πώς έχουμε διαφορά αγοράς, και πώς έχουμε χίλια δύο πράγματα. Όλα αυτά έπονται. Το πρώτο πράγμα είναι να καταφέρεις να μετρήσεις καθημερινότητα, να καταφέρεις να ξεπεράσεις τις ιδιότητες του νερού και να καταφέρεις να δεις τον ορίζοντα κάποια στιγμή να τον αποτυπώσεις ότι είναι χαμηλότερα από σένα. Δεν γίνεται. Οπότε αυτά τα τρία πράγματα από μόνα τους αποδεικνύουν ότι το σχήμα δεν είναι αυτό που μας έχουν πει. Δεν ξέρω τι είναι. Έτσι. Αλλά σίγουρα δεν είναι τόπο. Είναι το μόνο σίγουρο. Φαντάσου, ας πούμε, ότι λέει ο άλλος, ωραία, και πώς έχουμε διαφορά της ώρας. Σίγουρο για σένα, έτσι, γιατί και πάει. Ναι, εννοείται. Σου λέω, για μένα δεν έχει σημασία. Ακριβώς, ακριβώς. Για μένα έχει σημασία να είσαι ανοιχτός. Έτσι. Και... η διαφορά της ώρας, ας πούμε, μπορείς να καταλάβεις πώς μπορεί να υφίσταται. Μπορούμε να μετρήσουμε διαφορετικές ώρες. Και όσο είναι αυτή η κόλλησα, λέω, όχι, όσο είναι πώς. Και μετά ξύπνησα.
Hello. Το ρολόι. Χωράμε. Το αναλογικό. Έχει 12, 1, 2, 3. Καταλαβαίνετε. Το αναλογικό ρολόι βασίζεται στο γεωκεντρικό μοντέλο. Το ηλιακό ρολόι βασίζεται στο γεωκεντρικό μοντέλο. Δεν μπορεί να δουλέψει διαφορετικά. Σε λίγα πράγματα. Απλά ποτέ δεν είχαμε την ευκαιρία να εστιάσουμε πάνω. Και αποδείξεις είναι πολύ απλές, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και όχι πολύπλοκα πράγματα. Μα η αλήθεια είναι απλή, όχι. Very good. Γεια χαρά!